Ο Τάκας, ο οποίος είναι παραγωγός ο άνθρωπος, αμάν κύριε Τάκα μου, είναι το πιο ωραίο, η πιο ωραία σύνδεση που κάναμε στο θερμοκήπιό σας. Καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα και εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, μιλήσαμε την Παρασκευή στο τηλέφωνο και μου είπατε ότι πρέπει να βγείτε να τα πείτε. Και εδώ είμαστε. Βεβαίως. Να τα πείτε κύριε Τάκα μου, να σας ακούσουν, γιατί ανά τον παγκόσμιο γίνονται πολλές διαμαρτυρίες αγροτών και παραγωγών. Πείτε μας κι εσείς, ως Κύπριος παραγωγός, τι ζητάτε. Θα ξεκινήσω με τα συγχαρητήρια σε όλους τους Ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι πράγματι έχουν βάλει στην τροχιά τα προβλήματά μας. Mm-hmm. Δυστυχώς, καμία κυβέρνηση, όχι τούτη και η προηγούμενη, δεν λαμβάνει υπόψη. Μας έχουν για τους τελευταίους ανθρώπους της κοινωνίας. Και ξεκινώ με τα προβλήματά μας. Σε αυτόν το θερμοκήπιο που βλέπετε τώρα, Κατερίνα, ναι, έχω 7.000 φυτά. Μέχρι τη στιγμή, λόγω του χιονερών, της χιονιάς, έχω φάει έξτρα από το κοστολόγιο 2.000 ευρώ πετρέλαιο. Μάλιστα. Εάν αύριο πέσει τα κουράκι και δεν μου γίνεται, εγώ αμέσως ζερώνω. Δεν θα μπορέσω να ξαναφυγευτώ πιο. Είναι τόσο ψηλό το κοστολόγιο με το οποίο δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Μάλιστα. Πάρα πολλά τα κόστη. Και προχωράμε τα προβλήματα. Το κόστος παραγωγής λοιπόν το ένα. Μάλιστα. Ναι, προχωράμε βεβαίως. Είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής. Και κάποιοι τεχνοκράτες, να συγχύρω λίγο μας που τον, κάποιοι τεχνοκράτες. Ναι. Έχει 7.000 φυτά. Κυρία μου, 20 ευρώ χορηγίαν. Τα ίδια φυτά σε εξωτερική καλλιέργεια παίρνουν 1.200 ευρώ χορηγία. Το θερμοκήπιο εστερεί λίπασμαν, εστερεί νερόν, εστερεί προσωπικών, εστερεί φάρμακα. Ποια είναι η απάντησή τους όταν τους τα λέτε αυτά? Ποια είναι η απάντηση? Ότι εσείς τι έχετε πολλά και δεν χρειάζεστε ενίσχυση? Τι σας λένε? Όχι, όχι. Απλώς να βρουν μια δικαιολογία η οποία δεν στέγει για μένα, για να προσπαθήσουν να αποφύγουν που τον αγρότη να μην πληρώσουν. Η τελευταία δικαιολογία που άκουσες, κύριε Τάκα μου, ποια ήταν? Η τελευταία δικαιολογία που άκουσατε εσείς προσωπικά, ποια ήταν? Ότι δεν πληρώνουμε ασφάλιστρα, ενώ πληρώνουμε ασφάλιστρα. Άρα έχετε εσείς ασφάλιστρα. Δεν είναι ότι δεν έχετε και πάτε να κοροϊδέψετε κάποιον, ας πούμε. Όχι, όχι. Ότι σύγκοψαν μόνοι τους. Ναι. Και εμείς δεν εδεχτήκαμε κανονικά. Τους είπαμε να αλλάξουμε τα σχέδια, να προχωρήσουμε σε διαφορετικούς τρόπους. Δεν εδεχτήκαν τίποτε. Εμάς δεν σώσει. Εάν δεν σταθούν να βοηθήσουν την κοινωνία. Βλέπετε να μέσα στη γειτονιά μου που είναι τα θερμοκήπια του Παραλιμιού, είμαστε το 10-12 θερμοκηπιούχοι. Μάλιστα. Ίσως και παραπάνω. Κανένα παιδί μας, κανενός, δεν έχει έρθει στο επάγγελμα, γιατί βλέπει τα βάσανα που βασανιούμαστον εμείς και δεν αμοιβεται ο κόπος μας. Ναι. Άρα πώς θα συνεχίσει, και είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Σε κάποια στιγμή θα καταληφθεί η γεωργία στην Κύπρο. Και κράτος που δεν έχει γεωργία, που δεν έχει πρωτογενής, δεν είναι κράτος. Ναι. Δεύτερο, το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Εργασίας εφάρμοσαν ένα νόμο, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο δημόσιος υπάλληλος, δικαιούται να γραφτεί αγρότης και να του όχι άδεια να φέρει 5-6 εργάτες. Και δεν μπορώ να συναγωνιστώ εγώ αυτό σήμερα, γιατί και ο Θεήλων μισθών του εκτοασφαλού και δεν τον ενδιαφέρει πόσα θα πουλήσει. Δεν ανήκουν στις σέδικες, είναι απροστάτευτοι, πάνε οι εμπόροι, παίρνουν τα φαστά τους, ό,τι θέλουν διούν τους και δεν μπορούμε να χρεώσουμε. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή πρώτα. Ναι. Γιατί είμαστε και εμείς κατανάλωτες. Βέβαια. Είμαστε και εμείς κατανάλωτες. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, Κατερίνα μου. Κανέναν. Σου είχα πει προχτές για μια περίπτωση κάποιων υπαλλήλων που ήρθαν τον Αύγουστο
Να μου την πείτε. Να δουν τις ζημιές. Μάλιστα. Ήρθαν λοιπόν. Προχτές, να δουν τις ζημιές. Να το πείτε βεβαίως. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Υπήρχαν κάποιες ζημιές και ήρθαν κάποιοι λειτουργοί. Από τον κάψωνα. Μάλιστα. Θερμοκρασία 45 βαθμοί. Mm-hmm. Τα φυτά δεν αντέξαν. Ήρθαν, κατεβήκα μου το αυτοκίνητο, ήρθαν ως την πόρτα του θερμοκηπίου. Είπα τους έλατε μέσα, όλοι ήγανε, μα να μπήγεται. Ήγανε. Εφίασιν, γιατί είχαν το αυτοκίνητο ξεκινημένο. Το κλιματιστικό, κύριε Τάκα μου, βέβαια, ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκα και πήρα το Υπουργείο Γεωργίας και έστειλε άλλους υπαλλήλους από τη Λεμεσό, ανώτερους υπαλλήλους, πράγμα τους. Ήρθαν οι ανθρώποι και έκαναν σωστή τη δουλειά τους. Μάλιστα. Εμπήκαν μέσα στα θερμοκήπια, με τα τηλέφωνα τους εδωγραφήσαν και έκαναν σωστή τη δουλειά τους, μάλιστα. Λοιπόν, και πάω σε άλλο θέμα πολύ σοβαρό για τον αγροτικό κόσμο, τουλάχιστον τη ΣΕΔΙΚΕ παραλυμίου και γενικά το ΣΕΔΙΚΕ. Παρακαλώ. Μας έβαλαν και έκαναμε 300.000 ευρώ κάσες. Αυτές τις κάσες τις πήραν οι εμπόροι και τις έδωκα στους Τούρκους, παρακαλώ. Και γεμώνονται σαρτά από εκεί και έρχονται παχωρίς σήμανση. Εάν διάουσιν και έχουν φάρμακα, αφού οι κάσες ανήκουν στη ΣΕΔΙΚΕ παραλυμνίου. Μάλιστα. Ποιος θα καταδικάσουν. Ποιος θα καταδικάσουν. Καλά. Τη ΣΕΔΙΚΕ παραλυμνίου. Καλά κάνετε και το λέτε. Και επίσης επειδή τώρα είχαμε συζητάς... Είχαμε συνάντηση με τον πρώην Υπουργό Γεωργίας. Ναι, ναι. Του το αναφέραμε του ανθρώπου. Ενέχτην το αίτημά μας. Αλλά η απάντηση ήταν, ξέρετε, βάλουμε πρόστιμο τους εμπόρους, 500 ευρώ. Πέναλτι, γιατί δεν έκαναν κάσες. Μα θυμάσαι εσύ ποιο ρε μα να μην έκαναν κάσες. Και να πιερώνω 500 ευρώ το χρόνο. Παρά να μου τρώνε το ψωμί μου ολόχρονα. Σωστό, σωστό. Καλά τα λέτε. Λοιπόν, δεύτερον, ναι. Δεύτερον, επειδή τα περισσότερα χωράφια στην Αμόγουστο, τώρα στο μου ξέρω, είναι όλα παραλυμνήτικα και ερημιώτικα. Παράγουζε σαστά τα χωράφια μας και φέρνουν μας τα και πουλούν μας τα. Αυτό είναι απαράδεκτο τελείως. Δεν μπορούν να βλέπουν τα χωράφια μας και να μας φέρνουν τα σαστά από να μας τα πουλούσει. Θέλουμε προστασία. Mm-hmm. Ευτυχώς επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα γενικό διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, κ. Ανδρέας, ο οποίος επιλαμβάνεται και λαμβάνει υπόψη τούτα που του λαλούμε. Θέλουμε ενίσχυση, θέλουμε βοήθεια. Δεύτερον, καλώ τις αγροτικές οργανώσεις, όπως μίλησε ο Τάκας εκεί μόνο έναν κουράκι, να λες οι αγρότες για βοήθεια στους αγρότες, όχι σε έναν κλάδο. Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουμε τον κύριο Γιαπάνη μαζί μας, τον Γενικό Γραμματέα του Παναγροτικού, να τον καλημερίσουμε, κύριε Τάκα. Μείνετε μαζί μας κι εσείς. Γεια σας, κύριε Γιαπάνη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, μας εσάς και στους τριθιάδες μας ακροατές μας. Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι ακούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται και βγάζουμε και τον έχουμε εικόνα μέσα από το περβόλι του, στο θερμοκήπιο του. Ένας άνθρωπος μιας ηλικίας, ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του σε αυτόν, δεν θέλει να χαθεί. Κύριε Γιαπάνη, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε εξαγγείλει κάποιες κινητοποιήσεις για αυτή την εβδομάδα, μέσα στο πλαίσιο όλων των διαμαρτυριών που γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Καταρχήν, ο Γιώργος ο Τάκας είναι ένας παραδοσιακός, διαχρονικά τώρα χρόνια, 30, 40, 50 χρόνια. Δεν θέλουμε να τους χάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Πραγματικά δεν θέλουμε να χάσουμε τους παραγωγούς μας. Εδώ και χρόνια είναι και μέλος του Παναγροτικού, είναι από τους αξιόλογους που αγωνιούν για το κλάδο του πρωτογενή τομέα. Να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις που έγιναν στην Ευρώπη δεν βρήκαν το αγροτικό κίνημα στην Κύπρο να κοιμάται, γιατί υπενθυμίζω ότι από τα πέρσι το αγροτικό κίνημα της Κύπρου έκανε δύο δυναμικές δραστηριότητες εκδηλώσεις με τρακτέρ. Η μία ήταν πέρσι κοντά στο καλοκαίρι, η οποία είχαμε έξω από το σπίτι της Ευρώπης όσον αφορά τον κανονισμό, την πρόθεση για να γίνει κανονισμός που αφορούσε τα θέματα της πράσινης φορολογίας,
των φυτοφαρμάκων κτλ. Όπως ήρθαμε, όπως επίσης κάναμε και μια άλλη δυναμική εκδήλωση έξω από το Προεδρικό πριν τα Χριστούγεννα που αφορούσε για όλους τους κλάδους και εκεί ακόμα έχουμε εκκρεμότητα όσον αφορά την αύξηση του κόστου παραγωγής. Αυτό δηλαδή το οριζόντιο πρόβλημα που υπάρχει για όλους τους κλάδους. Εκεί εν μέρη ικανοποιηθήκαμε με κάποια οικονομική στήριξη προς την παρατοκαλλιέργεια και στην την παραγωγή, αλλά στη συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ελέγχθη και μάλιστα από εμένα τον ίδιο ότι το ποσό των 4,3 εκατομμυρίων ήταν εν μέρη ικανοποιητικό για τους δύο κλάδους, αν και δεν είναι αυτό που ζητούσαμε, όμως υπάρχουν και οι υπόλοιποι άλλοι κλάδοι. Μα είναι αυτό που λέει και ο κύριος Τάκας, δηλαδή δεν είναι μόνο πατάτες και σιτηρά. Βεβαίως έχουμε τους πατάτα παραγωγούς μας. Ακριβώς, βεβαίως έχουμε τους σιτηρό παραγωγούς μας. Αλλά έχουμε φρούτα, έχουμε αγκουράκια, έχουμε ντομάτες. Οι υπόλοιποι δηλαδή δεν τους αγγίζουμε για ποιο λόγο. Ακριβώς. Έτσι είναι, έτσι είναι, Κατερίνα μου. Τέθηκε από, τουλάχιστον εμένα προσωπικά και στηρίχτηκα από τις υπόλοιπες άλλες αγροτικές οργανώσεις, ότι πρέπει να δοθούν ακόμα κοντά στα 3 εκατομμύρια. Είχαμε πει για 7 εκατομμύρια και κάτι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Το Υπουργείο Οικονομικών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αντέδρασε, παραμείνα στα 4,3. Έδωσε εντολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τιμήν του αυτό να ανοιχτεί ένας διάλογος. Ναι. Μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις, το οποίο να δούμε πού μπορούμε να βοηθούν και οι υπόλοιποι κλάδοι. Έγινε η αλλαγή του ανασχηματισμού, η νέα υπουργός, τα πρώτα δείγματα φαίνονται θετικά, έχει την πρόθεση να βοηθήσει, να έρθει σε επαφή μαζί μας. Είχαμε μια πρώτη επαφή. Ναι, το Υπουργείο Οικονομικών τι λέει, κύριε Γιαπάνη μου. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό που θα υπογράψει στο τέλος της ημέρας. Ό,τι και να λέει ο κύριος Γιαπάνης, ό,τι και να συμφωνήσει ο κύριος Τάκας, ό,τι και να σας υποσχέθηκαν, θα πρέπει να το δούμε στην πράξη στο τέλος της ημέρας. Το Υπουργείο Οικονομικών να αντιληφθεί ότι, όπως είπε και ο κύριος Τσάκας στην τοποθέτησή του, χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει διατροφική αλυσίδα και ιδίως στην Κύπρο, το οποίο από το 1 εκατομμύριο πληθυσμό πηγαίνουμε στα 4 εκατομμύρια πληθυσμό λόγω και τουρισμού το καλοκαίρι. Καλέ, ναι, εννοείται. Θέλω αυτά, λίγο να μου πείτε τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Για την Πέμπτη έχετε κλειδώσει κινητοποιήσεις, κύριε Γιαπάνη? Ναι, έχουμε κλειδώσει την δυναμική εκδήλωσή μας και καλώ όλους τους συναδέλφους, όλους τους κλάδους και όχι μόνο, ακόμα και τους καταναλωτές και τους Κύπριους πολίτες. Γιατί, για τον λόγο ότι η εκδήλωση αυτή έχει να κάνει αλυσιδωτά, ναι, ακόμα και στην ποιότητα των φαγητών, αυτών φρούτων, κρεάτων τα οποία τρώνε, αλλά και το αύξος της τιμής του τελικού προϊόντος. Γιατί υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες τους οποίους εκεί ζητούμε στήριξη, ναι, απαιτούμε από την, σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος άξονας είναι αυτός που ανάφερε ο κ. Τάκας, είναι το κόστος παραγωγής, που είναι εκτός πραγματικότητας. Είδαμε ότι το κόστος μετά τον πόλεμο, αν έχουμε μπει Ρωσίας, Ουκρανίας και τώρα Ισραήλ μαζί με τη Χαμάς, ότι έχει αυξηθεί από τα θέματα της ενέργειας, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των ναύλων. Όλα αυτά έχουν ανεβάσει, γιατί μια Κύπρος, η οποία είναι μικρή χώρα και δεν έχει εργοστάσια ούτε για φυτοφάρμακα, ούτε για λιπάσματα. Εισάγει. Οτιδήποτε θα κάνει εξαγωγές είναι μέσα από ναύλες, τα οποία αναβαίνουν το ένα πάνω στο άλλο. Δεν έχουμε φυσικό αέριο. Είναι με πετρέλαιο και βενζίνη. Εκεί έχει βγει το κόστος παραγωγής, τουλάχιστον έχει διπλάσει. Μάλιστα. Αυτά αντιλαμβάνεστε, πολύ λίγα ο παραγωγός έρχεται και παίρνει τη ζημιά. Γιατί σε πολύ λίγα προϊόντα έχει μεταφερθεί το κόστος παραγωγής στην τελική τιμή του προϊόντος. Άρα εκεί, και είναι ο βασικός μας λόγος, ο οποίος κάναμε και την κοινοποίηση τον περασμένο Δεκέμβρη, ναι, χρειάζεται μια οικονομική στήριξη από τον κράτος. Και τώρα έρχονται να σας βάλουν κι άλλα με την πράσινη μετάβαση. Νάτε να πείτε τώρα του κύριου Τάκα, κύριε Τάκα μου, για να συμβαδίζεις μαζί με τις νέες τέτοιες, θα πρέπει να γίνεις πράσινη μετάβαση, την ώρα όμως που θα έρχονται άλλα προϊόντα από άλλες χώρες πολύ πιο φθηνά, που δεν πρέπει να έρχονται και να γίνονται ένα με την πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα, ή να ανοίξει η αγορά της Ουκρανίας, που προχθές η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει για το επόμενο διάστημα με ακόμα 50 δις στην Ουκρανία. Έρχεται ο παραγωγός και ο αγρότης και σου λένε, καλά ρε φίλε εγώ. Κατερίνα, έχετε, ναι, κύριε Τσάκα μου. Ένα λεπτό, κύριε Γιαπάνη μου. Αυτό θα είναι, ναι, η ολοκληρωτική καταστροφή του αγροτικού κόσμου.
θα υπάρξει δυστυχία και δεν θα αντέξουμε άλλο αυτόν τον κοστολόγιο. Να χαιρετήσω φίλο μου τον Τάσο, ο οποίος ήταν μωρόν όταν εγώ ήμουν στη γραμματεία με τον Βίζακον. Ναι. Στη γραμματεία του Παναγροτικού με τον Βίζακον, τον Κυριακό τον Χατζηγιάννη σαν γραμματέας, με τον Κάριο σαν γραμματέας του Παναγροτικού, έχω διατηρήσει αρκετά χρόνια, μόνο του την τετραετία δεν είμαι στη διοίκηση του Παναγροτικού, λόγω ηλικίας. Έτσι να κομπήσω, αλλά αφήσατε τους νεότερους να αναλάβουν. Καλά κάνατε, κύριε Τσάκα μου, να δίνετε χώρο. Ναι, αλλά οι νεότεροι δεν έχουν την πείρα. Ακούτε τα τώρα, κύριε Απάν. Δεν μπορούν να βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο. Είμαι υπέρ του νέου. Αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο. Παράδειγμα, ο φίλος μου ο Τάσος έχει υπόψη για κάποιες ζημιές που γίνηκαν τον Αύγουστο. Επήγαινε ο άνθρωπος και στον υπουργό τον ευχαριστούμε. Συναντήθηκα και με τον υπουργό. Έφυγε ο υπουργός τώρα. Τι γίνονται τα πράγματα. Πετάσουν στον καλαδόν Χρήστο. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή... Ευχαριστώ κύριε Τσάκα μου. Κατερίνα μου, δεν ενδιαφέρεται κανένα πραγματικά εκτός του Τάσου που ενδιαφέρεται η Γεωργία, γιατί είναι συντοπίδι μας, φίλο μας, είμαστε φίλοι εκτός των άλλων. Λοιπόν, τον καλόδον Τάσο, σαν γενικό γραμματέα του Παναγροτικού, όπως βάλει τα θερμοκήπια στη θέση μου πρέπει να μπούσει. Γιατί ένα θερμοκήπιο ταΐζει τον κόσμο 6 μήνες. Μάλιστα. Κύριε Ιαπάνη, να ρωτήσω κάτι. Είναι δεύτερης κατηγορίας τα θερμοκήπια, κύριε Ιαπάνη, πιστεύετε? Βεβαίως. Να μας πει και ο κύριος Ιαπάνης. Είναι τη Μαυριτανία στα θερμοκήπια. Μάλιστα. Που κάνουν χαμέ η Τουρκία να φάσει. Έτσι μας θεωρούσε. Δεύτερο, πρέπει να επιληφθούν των τιμών των φαρτών. Εμπόκειται να παπάνει το αγκουράκι 2 ευρώ, απληρώνει ο παραγωγός 1 ευρώ και το τρώει η Κατερίνα 2,50. Αυτά τα πράγματα είναι αναπάντεχα. Μάλιστα. Δεν μπορεί. Πρέπει να προστατεύσουμε και τον καταναλωτή και τον αγρότη. Να κάνουν ένα συμβούλιο, μια οργάνωση που να νίδε τιμές σοβαρά. Για να σας πω ένα πράγμα το οποίο είναι να μπορεί να μου γυρίζει, αλλά να το πω αφού κανέναν. Αν δεν έχει άσχημη λέξη, πείτε το. Πείτε μου. Δεν έχει άσχημη. Ωραία. Όταν θα εισαχθούν ντομάτες που το εξωτερικό, η ντομάτα πηγαίνει 1 ευρώ. Μόλις φτάσουν οι εισαγόμενες, την άλλη ημέρα βάλουν την 3 ευρώ. Και προστατεύει και το κράτος και οι αγροτικές οργανώσεις των εισαγωγέων. Πρέπει να πολεμηθεί αυτό το πράγμα. Είναι σφοκέρδια. Μάλιστα. Είναι καλά κάνετε και τα λέτε. Του κόσμου και του καταναλωτή, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ και κύριε Τσάκα μου. Και των μέσων ενημέρωσης, όπως καλή ώρα τώρα. Θέλουμε ένα συμβούλιο που να είναι που αγρότες στο Υπουργείο Γεωργίας. Μαζί με τους γενικού γραμματείς. Για να ξέρουν, τα προβλήματα. Για να ξέρουν τη δουλειά, για να ξέρουν εκ των έσω. Κατάλαβα τη λέτε, κύριε Τσάκα μου. Ελάτε να δώσουμε 20 δευτερόλεπτα στον κύριο Ιαπάνη που μας ακούει έτσι υπομονετικά, γιατί θα πρέπει να το μαζέψω προς το παρόν. Κύριε Ιαπάνη, μου ελάτε, έναν καταληκτικό σας παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο με το χρόνο. Επειδή τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και του πρωτογενή τομέα, Κατερίνα μου, είναι τεράστια. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μπορούμε να μιλούμε 10 μέρες. Ουσιαστικά τώρα όμως βγήκαμε στον αέρα, εκτός που να ακούσουμε και προβλήματα για την εκδήλωση που θα κάνουμε την Πέμπτη. Πείτε μου. Την Πέμπτη είναι εκτός από το κόστος παραγωγής. Σαφώς και σωστά είπετε ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι η πράσινη φορολογία και τα περιβαλλοντικά, τα οποία εμείς τη ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επηρεάζει, είναι οριζόντιο θέμα, το οποίο επηρεάζει όλους τους κλάδους. Εμείς ζητούμε να μην είναι κανονισμός, να είναι οδηγία. Δηλαδή να μπορεί να δίνεται στο κράτος μέλος το δικαίωμα να διαμορφώνει αυτή την πράσινη φορολογία βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οποίων έχει. Δεν μπορεί στην Κύπρο που είμαστε στον 4ο χρόνο ανοβρίας να μας βάζει στην ίδια μοίρα με τη Γερμανία που τρέχουν για ζημιές από πλημμύρες. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Και το τελευταίο το οποίο είχαμε αναφέρει είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός, είναι η συμφωνία με τη Μεκροσούρ. Η Μεκροσούρ είναι Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Ουρουάη, Παραγουάη, αλλά δεν είναι και μόνο. Εμείς στην περιοχή τη δική μας έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει πάνω από 15 εκατομμύρια αγρότες
το οποίο ήβρε τον τρόπο να εισάγει μέσα από Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Ελλάδα, να εισάγει προϊόντα. Και να υπενθυμίσω ότι πέρσι μετά το Σεπτέμβριο είχα βγει και καταγγείλει ότι έρχονταν ντομάτες από μέσω Ελλάδος στην Κύπρο με την Τέρκη. Ναι. Το καταγγείλαμε αυτό. Ναι, ναι, το βγάλαμε κιόλας. Ναι. Πρέπει να ελεγχθούν αυτές οι ντομάτες. Το δίνω ως παράδειγμα για να μπορέσουμε να κλείσουμε. Πρέπει να ελεγχθούν όσον αφορά τα υγειονομικά κριτήρια. Φυτοφάρμακα, λιπάσματα που υπάρχουν πολλά από αυτά τα οποία έχουν απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στην Τουρκία συνεχίζουν ακόμα να χρησιμοποιούνται. Ξέρετε, μα μας απαντήσαν ότι στην πρώτη χώρα που εισάγεται γίνεται ο έλεγχος. Άρα δεν χρειάζεται να γίνεται στη δεύτερη χώρα που είναι η Κύπρος. Χρησιμοποιώ καλά. Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται ειδικά από τις διόδους τις οποίες μπορούν να πάνε και παράνομα. Ναι, καλέ, για όνομα του Θεού. Ποιον κοροϊδεύουμε, κύριε Γιαμπάνη, για όνομα του Θεού. Αν θέλουμε να κάνουμε έλεγχο, κύριε Γιαμπάνη, μπορούμε να τον κάνουμε, αρκεί όμως πραγματικά να το θέλουμε. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο. Θα επανέλθουμε την Πέμπτη και όχι μόνο. Να είστε καλά, κύριε Τσάκα, μου ευχαριστώ. Μέσα στο θερμοκήπιο πρέπει να κάνουμε ζέστη, φαντάζομαι, έτσι. Να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα. Να σου πω, Κατερίνα. Ναι, ναι. Όποιο θέλει να κάνει η σάουνα. Ναι. Αυτή το παροχέρι να κάνει σαούρα στο θερμοκήπιο. Εντάξει, επειδή είναι 14 βαθμοί έξω. Ευχαριστώ, κύριε Τάκα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.